αυτό. Μισό λεπτό, γιατί φαίνεται ότι βέβαια ο Πρίτανης έχει κάνει μια πολύ σπουδαία παρέμβαση. Κύριε Πρίτανη, τι παρέμβαση κάνετε για τους Ουκρανούς φοιτητές που έχετε στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο? Και τους Ρώσους, και Ουκρανούς και Ρώσους. Και Ουκρανούς και Ρώσους, ελάτε. Ακριβώς, και τους Ουκρανούς αλλά και τους Ρώσους. Ναι. Έχουμε συνολικά 29 παιδιά τα οποία σπουδάζουν στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 10 από την Ουκρανία. Μάλιστα. Και 19 Ρώσους. Μπράβο. Βρεθήκαμε χθες με μία αντιπροσωπεία των παιδιών, συζητήσαμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή. Η κατάσταση είναι τραγική, βιώνουν και ψυχολογική πίεση, αδυναμία πρόσβασης σε οικονομικούς πόρους, αδυναμία επικοινωνίας με τις οικογένειες. Άρα, τι κάνετε εσείς τώρα γι' αυτό? Αυτό που προσπαθούμε είναι να ομαλοποιήσουμε λίγο την καθημερινότητα των παιδιών και να τα βοηθήσουμε να τα υποστηρίξουμε στις σπουδές τους με παροχή δωρεάν στέγασης και σύντησης, αφενός μεν. Και αφετέρου δε, με μια συμφωνία που έχουμε κλείσει σε πρώτη φάση με το επιμελητήριο και την Ένωση Ξενοδόχων Κέρκυρας για την οικονομική στήριξη των παιδιών, τη δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά εργασίας άμεσα ή όποτε το επιθυμούν τα ίδια τα παιδιά. Μπράβο. Με στόχο, επειδή τα παιδιά αυτά φαίνεται ότι δεν θα κατορθώσουν να ταξιδέψουν πίσω στις χώρες τους ακόμα την καλοκαιρινή Ουκρανία, περίοδο. Δύσκολο. Να μπορέσουμε να δουλέψουν και λοιπά. Εδώ μπράβο. Και αν μη τι άλλο να συνεχίσουν ομαλά την πορεία του σπουδών. Κύριε Πρίτανη, αξίζει συγχαρητήρια. Τον κύριο Φλόρο, οι Ουκρανοί φοιτητές είπαν ότι εμείς θέλουμε αυτή τη βοήθεια να την έχουν και οι Ρώσοι συμφοιτητές μας. Δηλαδή βλέπουμε ενώ υπάρχει ένας πόλεμος μεταξύ των χωρών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Οι Ουκρανοί φοιτητές είπαν ότι δεν θέλουμε να δούμε τους Ρώσους να φεύγουν από τα πανεπιστήμια. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ο Ρώσικος λαός, αλήθεια, ο Πούτιν απειγόρευσε τα Facebook και όλα αυτά. Ο Ρώσικος λαός, τον οποίο αγαπάμε γιατί είναι και Ορθόδοξοι, διαφωνεί με αυτά που κάνει να ρίχνει βόμβες τώρα. Τώρα βόμβες και Ορθόδοξος με μεγαλοσταυρίες δεν γίνεται. Ακριβώς. Τώρα, έχουμε τούτη την εξέλιξη. Όταν η κυρία Ταπάσκου μου λέει, έβλεπα, χτύπαγε το τηλέφωνο, έλεγε Ταπάσκου, λέω, κάτι καλή είδηση έχει η Άννη, η οποία εκτελεί σπουδαίο λειτουργήμα στην Κέρκυρα. Κύριε Πρίτανη, μπράβο σας. Και μακάρι να σας ακολουθήσουν και άλλοι Πριτάνης. Αυτό είναι και η δική μας ευχαριστία, να μπορέσουν και άλλοι να βοηθήσουν, να υποστηρίξουν αυτά τα παιδιά με κάθε τρόπο. Ακριβώς. Μείνετε μαζί μας στα οικονομικά. Άρα, λοιπόν,